Αλφα Ρεπορτάζ, επιστρέψαμε και όπως σας είπαμε, είναι μαζί μας ο τομεάρχης εσωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μάκης Βορύδης και η συνάδελφος Λόρα Ιωάννου. Καλώς ήρθατε, για σου κύριε Βορύδη, θέλω να ξεκινήσουμε από ένα θέμα που υποψιάζομαι ότι σας αρέσει και εσάς πολύ. Τα καταπολέμηση χρηματοδότηση τρομοκρατία. Όχι, αυτό είναι το δεύτερο αγαπημένο του, το οποίο θα συζητήσει στο τμήμα στη Βουλή. Αλλά να ξεκινήσω από τα δύο απανοτά χτυπήματα του Ρουβίκονα που είχαμε χθες. Έχουμε ήδη τις πρώτες τοποθετήσεις από κυβερνητικές πηγές, ατύπως και. Με άλλους τρόπους και μιλούν ουσιαστικά, είπε ο κύριος Βίτσας ότι είναι μια περίεργη ομάδα, περίεργη πολιτική ομάδα και κυβερνητικά στελέχη μιλούν ακόμη και για προβοκάτσια, για δράση δηλαδή που έχει στόχο την κυβέρνηση. Άρα γιατί τους κατηγορείτε ότι τους υποθάλπουν? Γιατί δεν κάνουν τίποτα για να τους σταματήσουν. Γιατί είναι πολύ συγκεκριμένη η τακτική αυτής της ομάδας για να λυθεί. Ξέρουν ακριβώς τι κάνουν. Έχει μια λογική πάντως και αυτό που λένε, δεν έχει? Δηλαδή βοηθάει την κυβέρνηση το να συμβαίνουν αυτά τα χτυπήματα πολιτικά? Πώς τους βοηθάει? Όχι, δεν γιατί κοιτάξτε, κάνει καλό στην εικόνα της κυβέρνησης το να βάλετε το Υπουργείο Εξωτερικών, να βάλλονται πρεσβείες. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν δεν έχει μια λογική το επιχείρημα ότι λειτουργούν σε βάρος της κυβέρνησης και όχι... Ναι, γιατί θα σας πω, αυτό είναι εγγεγραμμένο, δεν πρέπει κανείς. Κανείς δεν νομίζω ότι έχει ισχυριστεί ότι αυτή είναι μια ομάδα ευθέως καθοδηγούμενη από την κυβέρνηση. Το έχουν ισχυριστεί συνάδελφοι. Εγώ πάντως δεν έχω ισχυριστεί κάτι τέτοιο, γιατί δεν έχω αποδείξεις για κάτι τέτοιο. Αν υπάρχουν... Αλλά έχει ισχυριστεί ότι υπάρχει σύνδεση. Έχω ισχυριστεί ότι αυτό εγγράφεται σε μια γενικότερη αντίληψη η οποία χρησιμοποιεί διάφορες τέτοιες ομάδες, όχι υπό την έννοια της ηθικής αυτουργίας, σου λέω να κάνεις κάτι, αλλά η δράση τους εντάσσεται σε μια γενικότερη στρατηγική που έχει η κυβέρνηση. Η οποία είναι πρώτον η στοχοποίηση συγκεκριμένων εχθρών, που εδώ μπορεί να υπάρχουν κοινοί εχθροί, αλλά και μόνο κοινή εχθρή. Τι μπορεί να είναι εδώ εχθρός αυτό το χτύπημα, για παράδειγμα? Στην ΤΟΗ ψυχικού το καταλάβω. Για παράδειγμα, άμα στοχοποιηθεί ένας εισαγγελέας, αυτό λοιπόν μιλάτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Χτύπημα. Ακριβώς. Άρα λοιπόν υπάρχουν συγκεκριμένες πρακτικές. Δεν πιάνει όλους τους στόχους που έχει χτυπήσει ο Ρουβίκονας, κύριε Βορύδη. Δύο λεπτά όμως. Εκεί κανείς αποδέχεται ότι αυτές οι ομάδες δεν είπε κανείς ότι λειτουργούν σε διατεταγμένη υπηρεσία. Δεν είναι μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ώστε να υπάγονται σε διοικητική δομή και ιεραρχία. Ναι. Έχουν τη δική τους ατζέντα. Σαφώς. Το ερώτημα είναι γιατί αυτή την ατζέντα, όταν σε βολεύει εντός εισαγωγικών, την αφήνεις και τη χρησιμοποιεί. Mm-hmm. Και βεβαίως μπορεί να υπάρχουν και στιγμές που δεν σε βολεύει και πάλι τι κάνεις, αντί να ενεργήσεις ώστε να το σταματήσεις αυτό, το ανέχεσαι γιατί προτιμάς τις στιγμές που σε βολεύει. Μιλάμε για μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση. Ουσιαστικά τους κατηγορείτε ότι δεν κάνουν κάτι για το Ρουβίκονα, γιατί θέλουν να είναι κοντά σε ένα συγκεκριμένο ακροατήριο. Ακριβώς. Που βρίσκεται αρκετά αριστερά. Ακριβώς, και έξω από το. Και γιατί αυτή η συγκεκριμένη ομάδα επίσης. Από την άλλη πλευρά, κατηγορείται τον Αλέξη Τσίπρα, ή αυτό που βλέπουμε από την κυβέρνηση είναι ότι προσπαθεί να κινηθεί προς τον κεντρό χώρο, τον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας ή ό,τι άλλο. Δεν γίνονται όλα, κύριε Βορύδη. Έχει. Αν θέλει να προσετεριστεί ένα άλλο κομμάτι, το να υποθάλπει το Ρουβίκονα δεν τον βοηθάει. Μα η αριστερά αυτό με συγκεκριμένο τρόπο. Λέγεται οπορτουνισμός. Είναι και αυτό κάνω και εκείνο κάνω και τ' άλλο κάνω. Προσπαθώ όλα και από εδώ και από εκεί και παλού. Οι ισχυρισμοί σας κάπου μπάζουν σε σχέση με τις πολιτικές στοχεύσεις που τους χρεώνεται για το Ρουβίκονα. Εγώ θα έλεγα, Ράνια, ότι ο κύριος Βορύδης μάλλον λίγο διαφοροποιείται από... Όχι τη γραμμή, από άλλα στελέχη. Δηλαδή, λέω ότι δεν είναι καθοδηγούμενοι. Λέω ότι επ' ευκαιρίας χρησιμοποιούνται από την κυβέρνηση. Όχι, λέω ότι είναι εγγεγραμμένοι σε μια κεντρική λογική. Ναι. Αλλά αυτό είναι διαφορετικό, γιατί είναι τώρα... στρατηγικό. Ναι, ότι και είναι δεν έχει οργανωτικό χαρακτήρα. Εγώ αυτό δεν το έχω πει ποτέ. Δηλαδή, εγώ αυτό δεν το έχω πει ποτέ. Αλλά να μείνουμε στο μείζον. Ναι. Το πιο σημαντικό όμως τώρα, γιατί αυτό είναι μια συζήτηση κινήτρων, προθέσεων, στρατηγικών κτλ. Έχει κυριαρχήσει στη διαμάχη. Αλλά επιτρέψτε μου, εγώ νομίζω το πιο σημαντικό που πρέπει να ρωτήσει κανένα είναι γιατί δεν λαμβάνεται κανένα μέτρο για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο. Είναι στα όρια της νομιμότητας. Δεν θέλουν ή δεν μπορούν. Να απαντήσω κατευθείαν, κύριε Ιωάννη. Πράγματι λοιπόν εδώ τι έχουμε. Έχουμε, όπως έχουμε περιγράψει, πολλές πλημεληματικές πράξεις. Έχουμε πλημελήματα που τελούνται. Και αυτά επομένως δεν αντιμετωπίζονται από ανθρώπους που ούτως ή άλλως είναι παραβατικοί. Το να τους πιάσεις, ακόμα και όταν τους πιάνεις, να τους πας μέχρι τον εισαγγελέα και μετά στο αυτόφορο, δεν υδρώνεται αυτοί τους από αυτό. Δεν στενοχωριούνται, γιατί αυτοί είναι παραβατικοί. Έτσι. Άρα στην πραγματικότητα δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό. Τι μπορείς να κάνεις? Ερώτημα. Γιατί λοιπόν δεν κάνεις κακούργημα τη σύσταση συμμορίας, που τώρα είναι πλημέλημα?
Δηλαδή θα ρίχνει κάποιος μπογιά σε ένα κτίριο και θα είναι κακόκιμα. Τη σύσταση συμμορίας. Mm-hmm. Η σύσταση συμμορίας είναι όταν κάποιος ενώνεται. Τώρα η σύσταση συμμορίας τι είναι. Πλημέλημα. Α, είναι πλημέλημα, ε. Ναι. Άρα μας λέτε ουσιαστικά ότι εσείς θα το κάνετε κακόκιμα. Να ρωτήσω και ένα δεύτερο. Γιατί είδα ότι τώρα, αν είδα καλά, δεν είμαι και βέβαιος, νομίζω χρησιμοποιούσαν κάσκες. Είχαν καλυμμένα. Είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά. Γιατί δεν επανέρχονται. Γιατί δεν επανέρχεται η διάταξη. Κύριε Βορύδη, όποιος θα φοράει κουκούλα τώρα θα τον πηγαίνουμε μέσα. Όχι, όποιος θα φοράει κουκούλα για να κάνει έγκλημα. Mm. Άμα εσείς φοράτε κουκούλα γιατί σας αρέσει, γιατί είναι της μόδας, δεν μας πειράζει αυτό. Αλλά αν ταυτόχρονα έχετε και μια βαριοπούλα. Αν ταυτόχρονα όμως έχετε και μια βαριοπούλα και κατεβάζετε μια τζαμαρία. Αν κατεβάζω την τζαμαρία, αν έχω βαριοπούλα σκέτη και κουκούλα. Και κάνετε μια βόλτα με την βαριοπούλα. Εντάξει, αυτό να το πω έτσι, να συμφωνήσουμε, να τα αξιολογήσει ο δικαστής πώς σας ήρθε να κάνετε τη βόλτα με την βαριοπούλα. Να το πει ο δικαστής πώς τους φαίνεται αυτό. Λοιπόν, έτσι. Άρα λοιπόν, δύο συγκεκριμένες νομικές ενέργειες, οι οποίες μπορούν άμεσα να γίνουν, mm-hmm. που είναι η σύσταση συμμορίας κακούργημα και η επαναφορά της επιβαρυντικής περίστασης της τέλεσης αξιοπίνων πράξεων με τα καλυμμένα χαρακτηριστικά, αυτό που λέμε κουκούλα, δύο πράγματα με τα οποία θα λυνόταν το ζήτημα. Γιατί δεν γίνονται. Κύριε Βορύδη, μπορώ να πω. Αυτά βεβαίως και θα τα κάνουν. Ναι. Μπορώ να πω κάτι. Αυτό συγγνώμη, ναι, ναι, θα μου το πείτε αμέσως, ναι, ναι. Αυτό απλώς το λέω γιατί αυτό είναι που δημιουργεί το ερωτηματικό. Γιατί η κυβέρνηση δεν το κάνει. Ναι, εδώ πέρα όμως βλέπουμε. Είναι τόσο απλό. Μα η κυβέρνηση ούτως ή άλλως δεν είναι υπέρ αυτό το μέτρο. Εδώ στην αρχή, αν θυμόσαστε, είχε βγάλει τα ΜΑΤ και είχε βάλει η γαρίφαλα, ας πούμε, και στο Σύνταγμα. Εντάξει. Και δεν θα υπάρχουν ούτε κλούβες. Μόνο αυτό. Θέλω να πω πώς ξεκινήσαμε. Και κατήργησε, για να τα πούμε όλα, κύριε Γάνου. Και κατήργησε και τις φυλακές υψηλής ασφαλείας. Και κατήργησε και ομάδα η οποία ήταν πολύ αποτελεσματική. Και άλλαξε του όρου προσωρινή κρατήσεω. Και άλλαξε του όρου προσωρινή κρατήσεω για να μην υπάρχουν προσωρινέ κρατήσει. Και έκανε τον νόμο Κοντονή και Παρασκευόπουλου και τους έβγαλε όλους τους έξω. Αυτή είναι η αντιγκληματική πολιτική της κυβέρνησης. Ο κ. Τσίπρας έχει ένα μαγικό τρόπο να σας τα φορτώνει όλα. Δηλαδή, από τη συμφωνία των Πρεσπών που μπορεί να έρθει στις μέρες σας, από τις συντάξεις που μπορεί να κοπούν. Και το Ρουβίκονα, μισό λεπτό, και το Ρουβίκονα λοιπόν. Ο κύριο Βαφέλη, το χαρακτηρισμό. Η κυβέρνηση αρχίζει να σας τον χρεώνει. Λέει ότι δεν είναι ούτε αριστεροί ούτε πατριώτες και δείχνουν μια άκρα δεξιά αντίληψη. Είναι ακροδεξιοί του Ρουβίκονα. Ότι εκινούν, αυτό ότι έτσι βρίσκουν ότι είναι. Είναι δική σας δηλαδή. Τα προκαλεί μια δεξιά ρητορική. Γιατί έχει κυπλάκ τα όρια της. Έχει διαβάσει κανείς καμιά προκήρυξη. Γιατί οι άνθρωποι. Τι γράφουν προκηρύξεις. Εγώ διάβασα. Τι σχέση έχει αυτό τώρα. Τι σχέση έχει με την δεξιά ή με την άκρα δεξιά αυτό το πράγμα το οποίο γράφουν. Είναι αναρχική ομάδα, εγγεγραμμένη και συγκεκριμένο, με συγκεκριμένη ταυτότητα και αυτές οι ομάδες έχουν σχέση με εγώ την άκρα αριστερά. Δεν αντιλαμβάνομαι ούτε λίγο ούτε πολύ ότι δεν λένε ότι ο Ρουβίκονας είναι μια ακροδεξιά οργάνωση προφανώς, αλλά λένε κάτι άλλο. Ότι επειδή στη δικά σας τελέχη, στα εθνικά θέματα, το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν κινηθεί σε μια ρητορική πολύ δεξιά, ας το πούμε έτσι, ή εθνικοπατριωτική ή τι άλλο, ότι αυτό έχει ως αποτέλεσμα να προκαλεί τέτοιου τύπου αντιδράσεις. Με αυτόν τον τρόπο το αστείο το είναι πάντως ότι ο Ρουβίκονας δεν χτύπησε το Υπουργείο Εξωτερικών για τα Σκόπια, όχι, αλλά για την Παλαιστίνη και για το Ισραήλ. Άρα τι σχέση. Εδώ η συζήτηση είναι κανονικά το γνωστό Άλαν Τάλλον του Σιριζέου. Εμείς λέμε τις διαρροές του Υπουργείου Εξωτερικών. Είναι Άλαν Τάλλον. Σε Έλληνα πολίτη, παιδιά, δεν με ενδιαφέρει αν είναι δεξιά αριστερή αυτή που μπήκαν εκεί. Με ενδιαφέρει ότι μέσα στο απόγευμα, 6 ώρα, είναι 20 τύποι με καλυμμένα πρόσωπα. Σταματάνε την κίνηση στην Ακαδημίας, χτυπάνε το Υπουργείο Εξωτερικών, εξαφανίζονται, δεν πιάνουμε κανέναν και όλα καλά. Θα ακούσετε, θα μου δώσετε μισό λεπτό να σας πω κάτι λίγο πιο σύνθετο σε αυτό. Εν μέρη έχετε δίκιο. Εν μέρη μόνο. Γιατί η μία προσέγγιση είναι ότι στην τελευταία ανάλυση μας ενδιαφέρει ας υπάρξει αντιμετώπιση του συγκεκριμένου φαινομένου, γιατί υπάρχει μία εγκληματική δράση. Mm. Ναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις όμως, πάντα πρέπει να κάνετε και μια δεύτερη ερώτηση για να είστε αποτελεσματικό στην αντιγκληματική σας πολιτική. Ποια είναι η δεύτερη ερώτηση. Τι οδηγεί σε αυτό. Πρέπει να την κάνετε αυτή την ερώτηση. Να τους πιάσουμε για να δούμε ποιοι είναι. Πρέπει να την κάνετε την ερώτηση. Τι οδηγεί σε αυτό. Σε αυτό λοιπόν. Δεν ξέρετε. Είμαι βέβαιος ότι διαβάσανε τέτοιες προκηρύξεις οι Ρουβίκονες και είπαν κάτι να κάνουμε για το Υπουργείο Εξωτερικών. Λοιπόν, αυτό μόνο ένας Σιριζέος μπορούσε να το σκεφτεί. Λοιπόν, αλλά προσέξτε, τι οδηγεί σε αυτό. Και η απάντηση είναι, και αυτό που σας λέω είναι ο ΙΕ τώρα. Δεν σας λέει ο Βορύδης κάτι. Σας το λέει ο ΙΕ αυτό. Είναι ότι υπάρχουν ριζοσπαστικοποιημένες μορφές λόγου και βίος εξτρεμισμός που καταλήγουν στη τρομοκρατία. Mm.
Άρα αυτή η συζήτηση είναι μια συζήτηση στην ελληνική κοινωνία δεν έχει ανοίξει και είναι πολύ σημαντικό οπότε, να ανοίξει. Οπότε λέτε ότι αφήνοντας το Ρουβίκο να ουσιαστικά έτσι, δηλαδή αυτό, αυτή τη συζήτηση δεν είναι τόσο απλό λοιπόν αυτό που γίνεται λέτε. Γιατί προσέξτε. Πιθανότατα επίσης από αυτό κρύβεται κάτι άλλο πολύ πιο σοβαρό. Το γεγονός ότι καταλήγουν αυτοί οι άνθρωποι ενώ πάνε και έρχονται στα δικαστήρια γιατί υπάρχουν συλλήψεις, δεν είναι ότι δεν υπάρχουν συλλήψεις, πάνε και έρχονται στα δικαστήρια. Παρά τα αυτά να έχουν μια σειρά ανθρώπων που τους τρόπον την ανανεώνουν και πάνε οι επόμενοι και μετά οι επόμενοι. Και μετά η επόμενη. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια δεξαμενή. Πρέπει κανείς να αναζητήσει τους λόγους για τους οποίους υπάρχει αυτή η δεξαμενή. Και εκεί θα το ανακαλύψει αυτό σε αυτό που ονομάζεται βίος εξτρεμισμός που οδηγεί στην τρομοκρατία, που μπορεί να είναι ότι κάποιος πετάει μια πέτρα, ή μπορεί να είναι ότι ξέρω εγώ, κάποιος μιλάει με έναν τρόπο εμπριστικό στο διαδίκτυο, ή με έναν τρόπο ακραίο, ή έναν τρόπο που στρατολογεί σε τελευταία ανάλυση τέτοιου είδους στην κατεύθυνση της τρομοκρατίας. Yeah. Άρα αυτό είναι μια συζήτηση που πρέπει να ανοίξει αν κάποιος θέλει να είναι αποτελεσματικός στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Yeah. Έχει ανοίξει σε όλη την Ευρώπη. Δεν έχει ανοίξει εδώ. Έχει ανοίξει σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οφείλω να πω ότι η Ρωσική Ομοσπονδία πρωταγωνιστεί σε αυτή τη συζήτηση για να μην νομίσει κανένας ότι είναι μόνο στη Δύση και δεν είναι στην Ανατολή. Και δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Λοιπόν, επειδή είπατε για Ρωσική Ομοσπονδία, πάμε τώρα και στο άλλο κεφάλαιο. Ναι, πώς σας φάνηκε που σας είπε ούτε λίγο ούτε πολύ κότες ο Υπουργός Εξωτερικών. Διότι λέγοντας ότι η εξωτερική πολιτική της κότας έχει τελειώσει, καταλαβαίνουμε ότι αυτή ασκήθηκε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις των δικών σας, φαντάζομαι, συμπεριλαμβανομένων που ήταν και αρκετές. Ναι. Κοιτάξτε, εντάξει, ο κ. Κοντζιάς υποτίθεται ότι ήθελε να διατηρήσει ένα θεωρητικό επίπεδο. Εγώ δεν το πίστεψα και ποτέ, αλλά εν πάση περιπτώσει ένα θεωρητικό επίπεδο. Στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής, τώρα που πιέζεται, αποκαλύπτεται ο πραγματικός του εαυτός. Και βέβαια το να πεις, γιατί τώρα αυτό τι συμπεριλαμβάνει. Συμπεριλαμβάνει τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, έτσι. Συμπεριλαμβάνει τον Ανδρέα Παπανδρέου. Συμπεριλαμβάνει δηλαδή, αν θέλετε, πολιτικά διαμετρήματα, τα οποία μάλλον υπερβαίνουν το μέγεθος του κ. Κοτζιά. Και χώρους, επειδή αναφερθήκατε στον κ. Παπανδρέου, ο οποίος ο κ. Κοτζιάς μπορεί να ήταν παλαιότερα και πιο. Εγώ νομίζω ότι εννοούσε τις άμεσα προηγούμενες κυβερνήσεις, δεν νομίζω το πήγε τόσο πριν. Πάντως εκεί υπάρχει μια ενιαία πολιτική, η οποία μάλιστα είχε ευρύτατες συνενέσεις όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, γι' αυτό και στη τελευταία ανάλυση έφερνε κάποια αποτελέσματα. Το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποφασίσει ότι θα ασκεί την εξωτερική πολιτική κατά πόσο ο ίδιος νομίζει, χωρίς να διαβουλεύεται, αυτό ήδη έχει συνέπειες. Θεωρείτε ότι δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένες οι ενέργειες. Τι θέλω να πω, κύριε Τζιμά, σας πω το εξής. Πάρτε λοιπόν το Σκοπιανό. Τι κάνανε όλοι οι προηγούμενοι, πολύ ισχυρότεροι και πολύ λιγότερο αμφιλεγόμενοι πρωθυπουργοί από τον κύριο Τσίπρα. Τι κάνανε. Όταν είχαν ένα μεγάλο θέμα, επειδή έχουμε μια μεγάλη παράδοση και ιστορία βαθύτατων εθνικών τραυμάτων και διχασμών πάνω σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, αυτοί που είχαν γνώση και επίγνωση του τι σημαίνει αυτό, τι κάνανε. Μήπως αποφασίζανε μια μέρα, ξυπνάγανε μια μέρα και λέγανε τώρα εγώ θα κάνω αυτό. Ποτέ. Μαζεύανε άπαντες, άπασες οι πολιτικές δυνάμεις. Ήταν στο τραπέζι και προσπαθούσαν να συμφωνήσουν. Πάτσε ότι υπάρχει ένα σοβαρό αντιπιχείρημα, κύριε Βόλτη. Δυο λεπτά. Γιατί αυτό κατέληγε σε ακινησία όμως. Όχι, κατέληγε σε μία θέση ενιαία, η οποία δεν τραυμάτιζε τη χώρα και κατά αποτέλεσμα υπεράσπιζε τα συμφέροντα της χώρας. Εδώ λοιπόν, τι επέλεξε ο κ. Τσίπρας να κάνει στο Σκοπιανό. Εγώ. Γιατί το έκανε αυτό, είναι καλός άνθρωπος, έτσι είχε μεγάλη πεποίθηση, ας πούμε, ρε παιδί μου, στο ότι έχει δίκιο και δεν έχει σημασία να μιλήσει με κανέναν. Όχι. Γιατί ο κ. Τσίπρας τα αντιμετωπίζει όλα μικροκομματικά και μικροπολιτικά. Τι σκέφτηκε, σιγά το θέμα. Δεν έχει απήχηση στην ελληνική κοινωνία. Δεν είπε και ποτέ ότι ο κ. Τσίπρας ότι έχει πρόβλημα με τον όρο Σωστά. Μακεδονία. Εγώ στο εσωτερικό μου δεν έχω και κανένα πρόβλημα. Θα το χρησιμοποιήσω χωρίς καμία διαβούλευση για να δημιουργήσω εσωτερικό πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Να διχαστεί κάποιοι να λένε δέξου τη συμφωνία, κάποιοι να λένε μην τη δέχεσαι. Έξυπνο ήταν εκ μέρους του. Τόσο έξυπνο που έχει τα αποτελέσματα αυτά. Ότι κατέληξε σε μια απαράδεκτη συμφωνία, η οποία σαφώς και δεν γίνεται αποδεκτή από τον ελληνικό λαό, ότι έχει βάλει τον ελληνικό λαό απέναντί του με αποτέλεσμα τα στελέχη του να μην μπορούν να πάνε να κάνουν μισή συγκέντρωση, γιατί υπάρχουν αυθόρμητες εκδηλώσεις λαϊκής κατακραυγής, και βεβαίως η Νέα Δημοκρατία να έχει μπετοναριστεί και απόλυτα συσπηρωθεί στο συγκεκριμένο ζήτημα. Μιλώ για το μικροπολιτικό. Το μείζον όμως είναι ότι εν τέλει οδήγησε σε αυτή την απαράδεκτη συμφωνία, για την οποία βάλετε πανταχώθεν. Βαλόμενος τώρα πανταχώθεν, τι κάνει ο κ. Κοτζιάς. Χάνοντας τον εσωτερικό συσχετισμό, πρέπει πια να έχει αναφορά στους συμμάχους του. Ποιοι είναι οι συμμαχοί του, ποιοι είναι αυτοί που πλέον τον καθοδηγούν στην εξωτερική πολιτική
οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τι λέτε, κύριε Βορύδη? Μάλιστα, εξού κάπως, τώρα και βλέπετε. Δεν είναι κάπως υπερβολικό να ισχυρίζεστε ότι έχουμε δεθεί στο άρμα των Ηνωμένων Πολιτείων κατά τέτοιο τρόπο που δεν ασκούμε ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική? Απολύτως και στο 100%. Και προσέξτε, μα ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο αποδέχεστε τη θέση των Ρώσων. Η αιτίαση τη κυρία Ζαχάροβα προ την ελληνική κυβέρνηση ήταν ακριβώς αυτή. Ότι δεν ασκεί την εξωτερική πολιτική δική τη και έχει δεθεί στο άρμα των Αμερικανών. Απολύτως λέω και στο 100%. Και προσέξτε, θα μου πείτε, μα εσείς δεν υποστηρίζετε τη στρατηγική της Ευρωατλαντικής? Βεβαίως, μάλιστα, ξεκάθαρα. Αλλά προσέξτε, αυτό πάντα έρχεται σε μία στάθμιση με αυτό που λέγεται εθνικό συμφέρον. Βεβαίως και ήμασταν εμείς και υπερασπιζόμαστε τους ευρωατλαντικούς θεσμούς και το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά βεβαίως και ήμασταν εμείς που βάλαμε το βέτο στο Βουκουρέστι. Βεβαίως και ήμασταν εμείς που είπαμε ότι αυτή η συμφωνία που πάει να γίνει τώρα δεν είναι σωστή. Βεβαίως και ήμασταν εμείς που όταν κρίναμε ότι τα σφαίροντα της χώρας δεν εξυπηρετούνται, το θέσαμε και μέσα στους θεσμούς το διεκδικήσαμε. Κύριε Βορύδη, τώρα προσέξτε. Κύριε Βορύδη, ο ιτηθής κύριος Τσίπρας. Όταν σας λέει η κυβέρνηση ότι λίγο έχει αποδείξεις για ρωσική διείσδυση στη χώρα, ναι, δεν έπρεπε να προχωρήσει σε απελάσεις? Φυσικά, να προσκομιστούν. Γιατί λέτε ότι είναι προσδεμένη? Όχι, τις είπατε εσείς. Το είπε και η Ράνια. Αυτό κύριε, είναι η Ρωσία. Τις είδατε? Ότι είπα, μας ανάγκασαν να το κάνουμε. Τις είδατε? Δεν έχετε εμπιστοσύνη κάποιο στο δικαστήριο, στην ελληνική κυβέρνηση? Δεν έχει γίνει κάποια σύλληψη? Όχι, δεν έχω πει, δεν λέω μόνο αυτό. Δεν έχετε εμπιστοσύνη όταν λέει? Τι εμπιστοσύνη? Στην κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα προφανώς δεν έχω καμία εμπιστοσύνη και έχω κάνει πρόταση. Άρα λέτε ότι μπορεί να το προσδοκίσει? Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Εγώ λέω το εξής. Σε όλες τις πολιτισμένες χώρες, μα σε όλες τις πολιτισμένες χώρες, όταν κάποιος προβαίνει σε μια τόσο βαριά ενέργεια και μάλιστα με ένα κράτος το οποίο έχει το μέγεθος και τη σημασία της Ρωσικής Ομοσπονδίας, παντού εκτίθενται δημοσίως τα στοιχεία. Δεν υπάρχει κράτος το οποίο να λύσει. Εσείς δεν ενημερωθήκατε? Είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορεί να λέγανε κατασκοπευτικές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Ελλάδα θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο? Ότι θα έπρεπε να σας πούνε, ορίστε, έχουμε αυτά τα στοιχεία, πάρτε τα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σοβαρά διακυβεύματα παντού. Πολύ μεγάλα. Όχι, άλλο λέω. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν προβαίνει κάποιος σε μια τέτοια ενέργεια, ο διάλογος ο οποίος γίνεται, ο δημόσιος διάλογος, είναι εξαντλητικός. Εδώ δεν γίνεται. Προκειμένου, επιτρέψτε μου, κύριε, προκειμένου να γίνει το στοιχειώδες. Να ξέρουν όλοι γιατί λαμβάνεται μια τόσο σοβαρή απόφαση. Είναι λόγο σοβαρό να πιστεύετε ότι οι κινήσεις αυτές έγιναν χωρίς να υπάρχει πραγματικός λόγος ή επαρκής λόγος? Η απάντησή μου είναι πάρα πολύ απλή. Εγώ δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Μάλιστα. Και επομένως, μέχρι να τεκμηριώσει τη θέση της, ναι, δεν έχω εμπιστοσύνη. Είναι απλό. Ναι. Καλά, δεν λέτε πάντως τα ίδια που λένε άλλοι συναδελφοί σας, αλλά εντάξει, εδώ είναι και ο καθένας έχει τη δική του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε καλό καλοκαίρι. Ευχαριστούμε πολύ. Για λιματάκι.